Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη του μήνα σήμερα και εμείς θα συνεχίσουμε να διερευνούμε τι έγινε επί της ουσίας στη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπής, η οποία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων που περιμένουμε κακοκαιρία και τις επόμενες ημέρες, βέβαια όχι στην Αττική τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Να σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-007-14 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Είδαμε χθες πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η κατάσταση κυρίως στην Δυτική Αθήνα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας αλλά και στο Βόρειο Τομέα. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε στην Ανατολική Αττική και έχουμε καλεσμένο και με αυτό θα ξεκινήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς, είναι ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Καλησπέρα Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο, καλό μήνα σε όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά Δήμαρχε. Πάμε να δούμε κατευθείαν καταρχήν πώς αντιμετωπίσατε εσείς αυτή την κακοκαιρία. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου τα πήγε καλά, μπορώ να πω. Θα θέλαμε να ήμασταν καλύτεροι, να ανταποκριθούμε πλήρως προσδοκίες των πολιτών, αλλά βέβαια δώσαμε πάνω από το 100% των δυνάμεών μας και μπορέσαμε, να το πω πραγματικά, επιβιώσαμε, κρατώντας κεντρικές αρτηρίες ανοιχτές, γιατί υπήρχε μια δυστοκία στον αρχικό σχεδιασμό, κρατώντας όλες τις δομές, το κέντρο υγείας, τους δρόμους για να μπορεί να επεμβαίνει η ΔΔΕ. Αλλά βέβαια όταν η βλάβη ήταν σε γειτονικό δήμο, μείναμε και εμείς χωρίς το ρεύμα μας. Δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε κάποιους ανθρώπους που έπρεπε να πάνε σε νοσοκομεία με ειδικά οχήματα. Ευτυχώς είχαμε προβλέψει να τους μεταφέρουμε. Είχαμε πολλά προβλήματα και ιδίως στον ορεινό όγκο που το χιόνι ήταν από 60 πόντους έως 1,20. Ήταν εν τέλει, Δήμαρχε, το φαινόμενο τόσο έντονο, ενδεχομένως δεν υπήρχε καλός συντονισμός, δεν υπήρχε καλή προετοιμασία, γιατί προέκυψαν τόσα προβλήματα? Το φαινόμενο ήταν πράγματι έντονο. Υπήρχε μια υποτίμηση της έντασης του φαινομένου, γιατί ιδίως το πρωί κατά τις 9 η ώρα που άρχισε να χιονίζει, μπροστά με τα μηχανήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες των οικισμών και της Μαραθώνος ανοίγαμε και πίσω έκλεινε ο δρόμος από το πολύ χιόνι. Επομένως υπήρχε μια υποτίμηση. Μην ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τα καιρικά φαινόμενα χρόνο με το χρόνο γίνονται εντονότερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε τη Μύδια, η οποία εμάς μας χτύπησε μόνο στη μια δημοτική κοινότητα και έτσι είχα τη δυνατότητα πέρσι να μεταφέρω όλες τις δυνάμεις στη δημοτική κοινότητα Πικερμίου και τα απεξήλθαμε καλύτερα. Σήμερα χτυπήθηκαν και οι δύο δημοτικές ενότητες, οπότε αναγκαστήκαμε να μοιράσουμε τις δυνάμεις και διπλασιάσαμε το χρόνο που μπορέσαμε να απεγκλωβίσουμε τις οδικές αρτηρίες και τους ανθρώπους. Τι απαντάτε, Δήμαρχε, στον ΔΔΕ, για παράδειγμα, που λέει ως ένα βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι εγώ είχα τη δυνατότητα να φτάσω σε περιοχές που είχαν προβλήματα ηλεκτροδότησης, μάλλον είχα τη δυνατότητα, αλλά δεν ήταν ανοιχτοί οι δρόμοι για να το πράξω? Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Για τη δική μας περίπτωση, ο ΔΔΕ σε 4-5 περιπτώσεις που ζήτησε πρόσβαση, η πρόσβαση του εξασφαλίστηκε από μισή ώρα έως 3 ώρες, τόσο ήταν ο χρόνος για να ανοίξει, για να αποκαταστήσει τη βλάβη, αλλά ο ίδιος ο ΔΔΕ έπρεπε να έχει επιχειρησιακό μηχανισμό να μπορεί να προσεγγίσει ανεξαρτήτως της δυνατότητας ενός Δήμου. Δεν υπάρχει ένα ελπιστριοφόρο όχημα στη δύναμή του να μπορεί να προσεγγίσει μέσα από ένα χιονισμένο δρόμο. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια τεράστια επιχείρηση στην οποία οι πολίτες έχουν επενδύσει χρήματα για όλα τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο που αναπτύσσει ο ΔΔΕ το πληρώνει ο πολίτης. Δεν είναι επένδυση της ίδιας επιχείρησης. Επομένως, οφείλει να δημιουργήσει ένα επιχειρησιακό μηχανισμό που ανεξαρτήτως της δυστοκίας ή της επιτυχίας ενός δημάρχου, ενός αυτοδιοικητικού οργανισμού, να μπορεί να επέμβει. Μιας κρίσης, ουσιαστικά. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι λάθος σχεδιασμός να βασίζεται μόνο σε άλλους. Μπορεί ο άλλος να καταρρεύσει.
Γενικότερα, πώς κρίνετε το σχεδιασμό που υπάρχει στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων? Πρέπει, επειδή ακούστηκαν πολλές φωνές, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει εκβάθρον ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, με δεδομένο πια ότι τα βλέπουμε πολύ πιο συχνά, μην πω κάθε χρόνο, μπορεί και δύο φορές το χρόνο? Έχω πει ότι, από πέρσι το έχω πει, ότι μέχρι τώρα η κεντρική πολιτεία έβλεπε την πολιτική προστασία, δηλαδή την αντιμετώπιση ή των καιρικών φαινομένων ή των καταστροφών του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές, ως πάρεργο. Και δεν επένδυε σε αυτό το τομέα. Σήμερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα φαινόμενα είναι έντονα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν θα σας πω πόσους ανθρώπους τραβήξαμε το χείλος του γκρεμού με τα οχήματα, γιατί να πούμε και κάτι άλλο. Και οι πολίτες πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν στοιχίζονται. Είναι απαράδεκτο στους 100 οδηγούς να έχουν 4-5 μόνο αλυσίδα στο όχημά τους. Και σε μια παρένεση και διαμαρτυρία. Μιλάμε για επαγγελματίες, έτσι? Δεν μιλάω μόνο για επαγγελματίες. Καλά, ούτε και επαγγελματίες έχουν. Διπλώσαν οχήματα και μας κλείσαν αρτηρίες. Αλλά σε μια παρένεση μου σε μια οδηγό, λέω, είναι ανεπίτρεπτο να βγαίνετε χωρίς αλυσίδες. Η απάντηση ήταν, μα είμαστε στην Ελλάδα. Μα η Ελλάδα που γνωρίζαμε δεν υπάρχει πλέον με την κλιματική αλλαγή. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ένα έντονο καιρικό φαινόμενο να μας δημιουργήσει προβλήματα. Ομένως πρέπει και οι πολίτες να στοιχηθούν. Αλλά και η πολιτεία πρέπει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, ώστε να εξοπλιστούν οι μηχανισμοί της, ανάμεσα στους οποίους και η τοπική αυτοδιοίκηση, να απελευθερώσει κάποιες προσλήψεις. Είναι να πάει γεωτιμά μας. Να καταλάβετε ότι στο Δήμο μου έχουμε 10 μηχανήματα και 4 χειριστές. Γιατί με το σύστημα παλιότερα 5 να απολύονται, ένας απολαμβάνεται, μετά έγινε 3-1, μετά 2-1, υπάρχει λειψανθρωπία. Επομένως αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί σε εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Τι μας έμαθε η κακοκαιρία, αν και η φετινή και η περσινή, τι πρέπει να εφαρμόσουμε έτσι ώστε του χρόνου, για παράδειγμα, να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα? Ένα βασικό που ακολούθησα στο Δήμο μου και έτσι είχαμε λιγότερα προβλήματα, όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, είναι ότι πρέπει οι κεντρικές αρτηρίες και οι κεντρικοί δρόμοι των οικισμών να, από την αρχή να είναι ελεύθεροι, συνεχώς να επιχειρούν μηχανήματα, να ρίχνουν αλάτι στην περίπτωση του χιονιού, ώστε να μπορέσουμε να επεμβαίνουμε σε δεύτερο χρόνο εκεί που πρέπει. Δυστυχώς αυτή τη φορά ο σχεδιασμός δεν ήταν κακός και σε πάρα πολλές περιοχές κλείσαν οι κεντρικές αρτηρίες. Πρώτη φορά έκλεισε η Αττική Οδό, πράγμα παράδεκτο, η οποία βέβαια έχει σχεδιαστικά λάθη. Ο καθηγητής μου, ο κύριος Λέκας, είπε όλες οι έξοδοι είναι ανηφόρες, άρα σημαίνει ότι σε μια περίπτωση χιονιού δεν μπορεί το αυτοκίνητο να ανέβει χωρίς αλυσίδα. Δεν υπάρχουν κάποια σημεία ώστε να γίνει αναστροφή, να προβλέπεται, να απεγκλωβιστούμε. Τελείως κλειστός αυτοκίνητος. Είναι ένας δρόμος εγκλωβισμού. Επομένως, δεν ήταν έτοιμη ούτε η Αττική Οδός, που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που διαχειρίζεται αυτό το μεγάλο έργο στη χώρα μας, το οποίο έχει λύσει πολλά προβλήματα στην Αττική. Και αντίστοιχα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και άλλου είδους προβλήματα, κυρίως τελέχωσης και της έλλειψης δυνατότητας να βρει μηχανήματα. Μην νομίζετε ότι δεν είχαμε ιδιώτες εργολάβους, αλλά όταν είδαμε το φαινόμενο ακόμα πιο έντονο από ό,τι υπολογίζαμε και ζητούσαμε, δεν έβγαινε κάποιος έξω για 2 κατοστάρικα. Δηλαδή, δεν θα τρώγε το κρύο της αρκούδας, συγγνώμη για την έκφραση, για να μας κάνει εμάς το χατήρι να γίνουμε πετυχημένοι. Άρα, ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Οπότε φαντάζομαι και από την άλλη, επειδή και αυτό ακούστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δεν μπορεί και ένας Δήμος από μόνος του να έχει τόσο μεγάλο εξοπλισμό. Είναι ιδιαίτερος δαπανηρό, φαντάζομαι, για να μπορεί να επιχειρεί σε κάθε τέτοιου είδους φαινόμενο. Σαφέστατα δεν μπορεί να έχει όταν το χρησιμοποιείς μια φορά το χρόνο. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Όταν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα καιρικό φαινόμενο που εκδηλώνεται σε μια περιφέρεια, να υπάρχει μια μεταφορά δυνάμεων σε εκείνη την περιφέρεια, σε επίπεδο περιφερειακό, δεν λέω σε επίπεδο Δήμων. Οι δήμαρχοι να προσφεύγουν στη ιδιωτική αγορά. Εμείς είχαμε προσφύγει, αλλά πάλι αυτά τα οποία βρήκαμε ήταν ελάχιστα. Έτσι, γιατί να καταλάβετε ότι και ένα GCB που μας έστειλε η περιφέρεια τελικά δεν επιχείρησε, γιατί δεν είχε αλυσίδες. Ήρθε ο ιδιώτης χωρίς αλυσίδες.
το αμάξι γλίστρα, το όχημα γλίστραγε, οπότε δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Πως δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει, είναι έντονες, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια καλύτερη σχεδίαση. Μπορεί οι αλυσίδες να είναι ακριβές, να χρησιμοποιηθούν μια φορά το χρόνο, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Στο ζήτημα των κλαδιών έχετε θέματα τώρα, Δήμαρχε, με την πτώση κλαδιών. Πρέπει να πέσανε συνολικά πάνω από 300 δέντρα, χώρια της πτώσης κλαδιών. Επιχειρούμε από την Παρασκευή που ελευθερώθηκαν πλήρως οι δρόμοι. Επιχειρούμε συνέχεια και Σάββατο και Κυριακή. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε βγάλει έξω και ιδιωτικά συνεργεία να μαζεύουν. Πιστεύω ότι σε 48 ώρες από τώρα θα έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Βέβαια, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, δεν το συζητάμε, αλλά στην άκρη είναι παραμερισμένοι οι όγκοι των κλαδιών, οι οποίοι πρέπει να μαζευτούν. Τα σχολεία σας, Δήμαρχε, επειδή υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ανατολική Αττική που έχουν κάποια σχολεία και στο βόρειο τομέα σχολεία ήταν κλειστά μέχρι και σήμερα, λειτουργούν κανονικά? Κανονικότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάναμε ένα τελευταίο έλεγχο την Παρασκευή το πρωί. Ήταν όλα άψογα, είχαμε επέμβει τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ξεκίνησαν όλα κανονικά. Θα ήθελα να αλλάξω ατζέντα τώρα, να πάμε σε άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή σας. Αυτό που έχει προκύψει με σπίτια, όπου πραγματικά βρίσκονται στον αέρα. Δεν έχουμε εικόνες να δείξουμε τώρα, αλλά ενδεχομένως σε επόμενο ρεπορτάζ να δείξουμε. Πώς συνέβη αυτό, Δήμαρχε, και τι προβλέπετε να γίνει από εδώ και πέρα? Όπως έχετε δει στην τηλεόραση που διολυσθένουν ολόκληρα χωριά, φεύγει το έδαφος. Το είχαμε δει, νομίζω, στην Κοζάνη, ναι, σε μια περιοχή. Έτσι ακριβώς, mm-hmm, σε μια περιοχή η οποία είναι στα πρανή ενός ρέματος που είναι 40 μέτρα κάτω, το τελευταίο όριο της εντός σχεδίου περιοχής του Νέου Βουτσά, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018, που ήταν δάσος, το δάσος εξαφανίστηκε, οι ρίζες των δέντρων που κρατάγανε το χώμα από πάνω και κρατάγανε και είχαν και την υδατοπερατότητα, απορροφούσαν το φύλλωμα των δέντρων. Αυτά χάθηκαν με αποτέλεσμα να αρχίσει να διολυσταίνει όλος ο λόφος προς το ρέμα, ανάμεσα στις οποίες και μία κατοικία έχει φύγει 2 μέτρα κάτω και έχει μετατοπιστεί. Κατοικίες σύγχρονες μιλάμε, mm-hmm, δεν μιλάμε παλιές κατοικίες, ούτε 20ετίας. Και μια διπλανή να έχει υποστεί στις υποδομές τριγύρω προβλήματα. Πιο κάτω έχουν φύγει τυχεία σε μια έκταση περίπου μήκους 350 μέτρων και ενός βάθους 40 μέτρων. Αυτές όλο κατοικούνταν, Δήμαρχε, κατοικίες που αναφέρετε τώρα που έχουν τα προβλήματα? Κατοικίες βεβαίως κατοικούνταν. Δεν ήταν παράλληλα. Κανονικά κατοικούνταν, ναι. Οι άνθρωποι έχουν ειδοποιηθεί από την πολεοδομία ότι έπρεπε να φύγουν. Μάλιστα έχουν διακοπεί και οι παροχές ρεύματος και νερού, γιατί μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να φύγει ολόκληρο το κτίσμα κάτω στο ρέμα, οπότε είναι κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι είχαν εκεί πέρα ένα χωματόδρομο. Ήταν ο μόνος δρόμος που είχε μείνει στα διοικητικά μας όρια, τον οποίο ο συνεταιρισμός, ξεγελώντας τους κατοίκους που είχε την υποχρέωση να κάνει ασφαλτοστρωμένους δρόμους, δεν τον έκανε. Τον είχαμε βάλει μέσα στο έργο τη Συντρακάτ που κάνει την αποκατάσταση των υποδομών στην πυρόκληρη περιοχή, η οποία είχε εγκατασταθεί τον Ιούνιο, έχει αναλάβει όλο το έργο, ήταν μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα. Βέβαια δεν κατέρευσε ο δρόμος, κατέρευσαν τα κτίρια. Οι πολίτες νομίζουν ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο δρόμος ήταν χωματόδρομος. Ήρθαν βέβαια επιστήμονες, γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι. Η διολύσεις αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που γινόταν και παλιότερα σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Η φωτιά και αυτή η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει μεγαλύτερη ένταση που περιγράψαμε, έχει επιτείνει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχε και καλή έδραση στο συγκεκριμένο κτίριο, δηλαδή δεν είχε γίνει γεωλογική μελέτη να βρουν ένα σταθερό έδαφος να μπορέσει να πατήσει η βάση του. Με αποτέλεσμα όλο αυτό μετακινείται προς το ρέμα. Επί της ουσίας, δηλαδή, το κτίριο, τα χτίσματα αυτά που αναφέρει, τα κρατούσε το δάσος, δηλαδή? Όχι, αλλά την τριγύρω περιοχή, ναι, υπήρχε ένα πυκνό δάσος, το οποίο μείωνε τις απορροές των υδάτων και οι ρίζες συγκρατούσαν και το έδαφος. Όταν κάηκε όλο αυτό το δάσος, γιατί η περιοχή του Νέου Βουτζά ήταν ένα δάσος, μπήκε στο σχέδιο την περίοδο του 1968, όπως γινόταν τότε με τους συνεταιρισμούς. Το δάσος σιγά σιγά εξαφανιζόμενο, αλλάζει και τη στατικότητα των εδαφών και αλλάζει και το κλίμα βέβαια. Επομένως, άρχισε να επιτείνεται το φαινόμενο, το οποίο γινόταν σιγά σιγά, αλλά τώρα έγινε πιο γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς μια οικογένεια εξαιρετικών ανθρώπων και μάλιστα
ο πεθερός, ο άϊμνος πεθερός ενός από αυτούς, είναι συνάδελφός σας, έχασε το σπίτι του στην ουσία. Έχει φύγει 2 μέτρα κάτω, έχει μετατοπιστεί καμιά σαρανταριά πόντους, έχουν καταρρεύσει τυχεία κλπ. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα τραγικό φαινόμενο που είναι άλλο να το βλέπει κάποιος και άλλο να το ζει, γιατί ζούσαν άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Μα και μόνο από την περιγραφή, Δήμαρχε, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι συγκλονιστικό να είναι μια οικογένεια μέσα, να διαπιστώνει, φαντάζομαι σταδιακά, ότι κινείται εκτός εισαγωγικών το σπίτι της, είναι και μόνος περιγραφή. Υπήρχαν και σημάδια πιο πριν, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν. Δηλαδή υπήρχαν κάποια ανοίγματα στους κήπους, υπήρχαν στα πλακάκια κάποια ξεκολλήματα. Mm-hmm. Αυτό οφείλονταν στο ότι υπήρχε μια διολύσιση της οικοδομής και δεχόταν πιέσεις. Δεν αξιολογήθηκε, νόμιζε ότι είναι κακή κατασκευή, ώσπου ήρθε η μετακίνηση ολόκληρου του όγκου, γιατί ήταν ολόκληρο κουτί η οικοδομή, έφυγε ολόκληρο το κουτί προς τα κάτω, προς το ρέμα. Και δεν ξέρω αν αναφερθήκατε πριν, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, ο Δήμος Ραφίνας, εκτός της άμεσης ενέργειας με την υπηρεσία δόμησης, έφερε γεωλόγους και στατικούς, πιστεύω τους καλύτερους, από τους καλύτερους που υπάρχουν στη χώρα μας. Έχει ήδη βγάλει σε διαγωνιστική διαδικασία, μάλιστα χθες κάναμε έκτακτη οικονομική επιτροπή για να γίνει η πρόσκληση, για να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία. Και αύριο το πρωί εγκρίνονται τεχνικές προδιαγραφές, να γίνει μια γεωλογική μελέτη, η οποία όμως θα χρειαστεί περίπου 3 μήνες, και μετά να γίνει μια στατική μελέτη, να σταματήσει ο λόφος να διολυσθένει. Αυτό συνήθως γίνεται με την πρακτική, με την τεχνική πιο σωστά, πασαλομπηχτών τσιμέντινων, δηλαδή σαν κολόνες τσιμέντινες 40 μέτρα ή 50 μέτρα βάθος. Αυτό το δείξει η γεωλογική μελέτη, που είναι το σταθερό σημείο. Θα μπουν κάθετα στο δρόμο, να σταματήσει το βουνό να μετακινείται προς τα σπίτια, και μετά θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στα οικόπεδα για να σταθεροποιήσουμε το έδαφος εκεί. Φαντάζομαι αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί οι ενέργειες από το Δήμο θα γίνουν άμεσα, είναι για να διαβιβάσει τις μελέτες στο Υπουργείο Υποδομών, γιατί είναι ένα έργο τεράστιας αξίας και ένα Δήμο που δεν μπορεί να τελέσει ο Δήμος προφανώς. Έχουμε μιλήσει σχετικά. Πιθανότατα σε επίπεδο κατασκευαστικό, όχι σε επίπεδο μελέτης, θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η παρέμβαση αυτή. Σε επίπεδο μελέτης μπορεί να είναι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έργο αυτό. Ναι, ναι, πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα και πάλι. Είχατε και επεισόδια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δυστυχώς είχαμε και το τραγικό συμβάν, τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς συνέβη, Δήμαρχε, σε αυτόν τον αγώνα? Εντάξει, όταν παίζουν οι ομάδες, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Εκτός αν έρθουν σοπαλία. Είναι το αυτονόητο. Αλλά το από εκεί και πέρα νομίζω είναι το παράλογο. Το από εκεί και πέρα είναι ότι οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας σπάσανε σίδερα από μια αλλοιόμενη κερκίδα που τους φιλοξενούσε και επιτέθηκαν αρχικά στον διαιτητή, που τους σπάσαν την κλίδα, και πρόλαβαν να επιτεθούν και σε ένα παίχτη της Θύελλας, που είναι η ομάδα στη Γάμα Εθνική που έχει η πόλη μας. Άμεσα, και έβγαλα μάλιστα και ένα ευχαριστήριο μήνυμα σήμερα, την αστυνομία, πραγματικά μέσα σε 3 λεπτά είχαν καθυλώσει τους ταραξίες, τους είχαν συλλάβει, τους είχαν περάσει χειροπέδες, και έτσι δεν επεκτάθηκε το φαινόμενο μεταξύ των φιλάθλων. Όμως υπάρχει ένας άνθρωπος που του έχουν σπάσει την κλίδα, ο διαιτητής. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής της Θύελλας που του έχει ρίξει χιαστού επειδή τον χτύπησαν με σιδηρολωστό. Και ευτυχώς μείναμε εκεί πέρα. Γιατί όταν χτυπάει κάποιος με σιδηρολωστό, μπορεί να έχουν πραγματικά απώλεια ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα φαινόμενο στα ελληνικά γήπεδα που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ιδίως σε μικρές κατηγορίες πλέον που δεν υπάρχουν οι κάμερες να τα αποτυπώσουν. Και νομίζω, και ισχυρή αστυνομική παρουσία ενδεχομένως. Προφανώς. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή οι ομάδες οι οποίες, οι φιλάθλοι και οι ομάδες οι οποίες τρέφουν τους φιλάθλους, θα πρέπει να δέχονται ισχυρές ποινές μέχρι αποβολές από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πραγματικά, για να ξαναφέρουμε τον αθλητισμό σε επίπεδα κόσμια, να μπορεί να πηγαίνει ο πατέρας με το παιδί, να πηγαίνει, να γίνει μια γιορτή πραγματικά, θα πρέπει να αποβληθούν όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον αθλητισμό για εκτόνωση. Είτε παίρνουν ουσίες, είτε έχουν άλλα προβλήματα και θέλουν να τα εκτονώσουν στο γήπεδο. Δεν επιτρέπεται στην κοινωνία μας να επιτρέψει η κεντρική διοίκηση, δηλαδή την κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση και την διοίκηση του ποδοσφαίρου, αυτά τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα. Να υπάρχουν
ποινές απαλές, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν λίγο μονοθεματική η συζήτηση λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Την επόμενη φορά δεσμεύουμε και θέλω μόνο να προσθέσω κάτι, ότι παρότι στο Χιονιά ο αρχικός σχεδιασμός και της περιφέρειας δεν ήταν σωστός, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος, γι' αυτό και μπόρεσα και ανταπεξήλθα, από την Τρίτη και μετά, ό,τι βοήθεια ζήτησα σε επίπεδο περιφερειακό, το είχα. Και έτσι μπορέσαμε και απεγκλωβίσαμε γρήγορα τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσερι στον Κέσσερι. Μου δίνετε όμως μια καλή αφορμή πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω αν θα αλλάζατε εσείς κάτι σε ό,τι πράτσατε αυτές τις ημέρες. Βλέποντας τώρα το χρόνο πίσω και κάνοντας μια αυτοκριτική, έναν απολογισμό, υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να πείτε ότι όχι, αυτό το έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω έτσι? Κοιτάξτε, όταν κάποιος δουλεύει, δεν κάνει λάθη, αλλά μπορεί να βελτιώσει αυτό που κάνει. Παραδείγματος χάρη, είχα κλείσει με 3 ιδιώτες εργολάβους μηχανήματα. Πλέον αυτά που μου είχε στείλει η περιφέρεια και πλέον αυτά που είχαμε, θα έκλειναν περισσότερους. Αλλά ακριβώς όπως είπατε, υποτιμήθηκε σε κεντρικό επίπεδο αυτή η φυσική καταστροφή. Είστε σαφείς, Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα έργα στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ, θα πάμε μέχρι την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Άρης Δημητρίου. Να δούμε και έργα της Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Θα μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες εσύ, Άρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα και από μένα. Πράγματι, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα ανάπλασης χώρων, εξυγχρονισμού κτηρίων και υποδομών στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου, τον οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Πατούλης. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται τόσο από την Περιφερειατική όσο και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κοστολογούνται άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Περιφερειάρχη με τη Δήμαρχο, την κυρία Ανδρούτσου, εξετάστηκε το θέμα της αντικατάστασης του χλωοτόπιτα στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Δημητρίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έργα διαμόρφωσης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάπλαση των τμήματων γύρω από τον σταθμό του μετρό Αγίου Δημητρίου, που συγκεντρώνει και την περισσότερη κίνηση. Στόχος είναι τόσο η βιοκλιματική αναβάθμιση των κτίριων του Δήμου, όσο και η αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σημαντικού προβλήματος της κινητικότητας, δεδομένου ότι το Μπραχάμι, ο Άγιος Δημήτριος δηλαδή, είναι από τους Δήμους που υποφέρει περισσότερο από το κυκλοφοριακό φόρτο. Τόσο ο κύριος Πατούλης όσο και η κυρία Ανδρούτσου τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης βαίνει πάντα προς όφελος των πολιτών, αφού βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, Γιώργο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Να κλείσουμε εμείς αυτό το ημίωρο με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου και αμέσως μετά θα έχουμε εκτενέστατη συζήτηση σχετικά με την πολιτική προστασία και την όλη διαχείριση της κακοκαιρίας. Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Ενώ αναμένεται το master plan του λιμένα Ελευσίνα, σε μελέτη προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας για βλήχα. Πανηγυρική ορκομοσία φοιτητών που συμμετείχαν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δήμου Φιλής και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αύριο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, απόφαση για εργοτάρισο στον αρχαιολογικό χώρο. Να προχωρήσουμε στην εφημερίδα Θριάσιο, που έχει και αυτή, γιατί είναι πολύ βασικό θέμα για τη Δυτική Αττική, το master plan του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Τέλος σε παθογένειες του παρελθόντος, επιχειρεί να βάλει ο ΟΛΕ, ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, μέσα από τη συνολική εξυγίανση της υποβαθμισμένης παράκτια ζώνης, μελέτη λειτουργικής οργάνωσης του όρμου της Βλήχας και τελεσίγραφο πλεύρη σε υγειονομικούς εκτός ΕΣΥ από 31 Μαρτίου η ανεμβολίαστη. Πάμε στην εφημερίδα Αμαρισία. Δήμος Ηρακλείου, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τα προβλήματα των σχολείων. Με δύο πολύ σημαντικά θέματα θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου. Το πρώτο έχει να κάνει με την ασφάλεια των σχολείων και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Και επίσης αυτοδιοίκηση, σύσκεψη των Δημάρχων της Αττικής με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κοινωνική του Πειραιά. Dealers ναρκωτικών σε ραντεβού στην Δραπετσόνα, τι ξετρύπωσε έκτακτη επιχείρηση της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών. Εφημερίδα Συνείδηση τώρα.
Αναγκαία θωράκιση ξεκινά από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα στον Πειραιά ύψους 9,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αθηναϊκά νέα, κορονοϊός και μεταλλάξεις. Πόσο επικίνδυνη είναι η υποπαραλλαγή της όμικρον. 8 ερωτοαπαντήσεις για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Αττικό Βήμα. Λευκή δοκιμασία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδας. Ελπίδα. Πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων να δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας πριν προχωρήσουμε και στη δεύτερη συζήτηση για όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-007-14 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Οι τρόποι επικοινωνίας αυτοί τους αξιοποιείτε καθημερινά έτσι ώστε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα αλλά ακόμα και πολλά ερωτήματα που και εμείς με τη σειρά μας θέτουμε στους αρμόδιους αλλά και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όποια προβλήματα υπάρχουν. Δίπλα μου αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και πρώην δήμαρχος, το έχω πει πολλές φορές, πολύ έμπειρος και αυτοδιοικητικός εκτός όλων των άλλων, έχει θητεύσει σε πάρα πολλά πόστα στη δημόσια διοίκηση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε αρχικά. Καλησπέρα κύριε Λούμε. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα της διαχείρισης της κακοκαιρίας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Και θα ήθελα και από τη δική σας πλευρά να μας πείτε πώς θεωρείτε τα πήγαν, να δούμε πώς ανταπεξήλθαν οι Δήμοι σε αυτή την κακοκαιρία. Να ξεκινήσουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτα. Καταρχήν η πρόσφατη κακοκαιρία, η οποία ήταν μια χιονοκαταιγίδα και οι αριθμίες που παρουσιάστηκαν, η ανάσχεσή τους, προκειμένου να μην έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε, έδειξε πολλές αριθμίες και πολλές ελλείψεις. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα είναι ο μισθός πληθυσμός της Ελλάδος. Οτιδήποτε λοιπόν συμβεί εδώ έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτό το οποίο συνέβη εδώ, δηλαδή στο Λεκανοπέδιο, ζει ο μισθός πληθυσμός. Mm-hmm. Αλλά έδειξε το Λεκανοπέδιο ότι δεν έχει τη δυνατότητα, οι υποδομές δεν λειτουργήσαν. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργήσαν μόνο οι υποδομές της κεντρικής, του κεντρικού κράτους, δεν λειτουργήσαν και οι υπόλοιπες. Γιατί σου λέει το σχέδιο ξενοκράτης. Μήπως θα απελευθέρωνε την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό ή οτιδήποτε άλλο ή τους δημοτικούς δρόμους. Όχι. Προσπαθεί να κάνει ένα συντονισμό προκειμένου να δείξει τον τομέα ευθυνών του καθενός. Δηλαδή ο Δήμος καθαρίζει το δικό του οδικό δίκτυο μέχρι εκεί που φτάνει η περιφέρεια και από εκεί και πέρα είναι και οι άλλοι δρόμοι οι οποίοι είναι εκείνοι που τους έχουν, ποιος έχει την Αττική Οδό, ποιος έχει τη Νέα Οδό, ποιος έχει την άλλη. Προκειμένου να υπάρχει ένα συντονισμός και αυτό ξεκίνησε το 2004 στην ουσία για να καταλάβετε, τότε πρώτο ξεκινήσαμε να έχουμε αυτή τη μορφή συντονισμού σαν αυτοδιοίκηση προκειμένου να μοιάσουμε με τις ευρωπαϊκές χώρες όταν τα φαινόμενα πλέον άρχισαν και χειροτέρευαν για τον τόπο μας και δεν είχαμε μόνο λιακάδα για να είμαστε μια χαρά. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν κράτησαν οι υποδομές στο λεκανοπέδιο και το είδαμε, δηλαδή ερχόμενος τώρα εγώ σε εσάς από τη λεωφόρο Κηφισού, από τον Κηφισό, πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε λοιπόν να έχει χιονίσει, να μην έχει πέσει αλάτι, να μην υπάρχει κανένας να μπορεί να μεθοδεύσει τα αυτοκίνητα προκειμένου να μην είναι λωρίδες ανοιχτές για να περνάνε τα εκχιονιστικά και να μπορούν παράπλευρα να λειτουργούν, να φτάσουν στον προορισμό τους. Όταν δεν θα φτάσουν. Όλοι οι κόμβοι είχαν κλείσει. Δηλαδή η Μεσογείον, να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα για να δούμε τι έχει συμβεί, έκλεισε πριν από τις 12 η ώρα. Η διασταύρωση του Σταυρού είχε τελειώσει, είχε γεμίσει. Άρα λένε στους δημόσιους υπαλλήλους, κύριοι, φύγετε 12 η ώρα, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που θα φτάσει στα σπίτια σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιβάσσονται στα αυτοκίνητά τους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτές οι αλατιέρες και αυτά τα χιονιστικά τα οποία βλέπαμε, πού υπήρχαν πλέον. Δεν υπήρχαν πουθενά. Και όταν υπάρχει βέβαια και κυκλοφοριακός φόρτος, δεν μπορεί να μπει και πουθενά. Άρα τι σημαίνει, ότι όλα αυτά μπλοκάρισαν. Πάμε στην Αττική Οδό, η οποία είναι ένας δρόμος. Μέσω της Αττικής Οδού ήρθα εγώ. Για να έρθω στο στούντιο το δικό σας. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πλέον από τους πιο χρήσιμους. Δηλαδή συνδέει τα πάντα. Περιφερειακά όλο το λεκανοπέδιο. Άρα λοιπόν ο φόρτος, ο οποίος υπήρχε ο κυκλοφοριακός που σταμάτησε πολύ αργά.
τα μεγάλα οχήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν απογορευτεί και τα οποία παρεκτράπησαν, έκλεισαν διόδους. Οι ανηφορικές έξοδοι, οι οποίοι δυστυχώς γιατί η Αττική Οδός, αν παρακολουθήσατε και τον καθηγητή. Τον κύριο Λέκα που βγήκε στην Ελευσίνα και είναι σοβαρό αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή τα πρανή είναι πολύ, πολύ ψηλότερα εν σχέση με το επίπεδο του δρόμου. Και δεν υπάρχει έξοδος. Όλοι οι έξοδοι είναι ανηφορικοί. Άρα εκεί, αν δεν υπήρχε ο οικείος Δήμος ή τα μηχανήματα, εν πάση περιπτώσει με συντονισμό τη Αττική Οδού, η οποία έχει τη δυνατότητα και τα δικά της οχήματα, να τους βάλει μια λεπίδα, να βάλει πίσω και ένα κουτί με αλάτι και να μπορεί να παίζει. Δηλαδή, μοίρασε το δρόμο, ξεχιόνισε και αλάτι στο ένα κομμάτι, σιγά σιγά, κάνε εκτροπή των υπολείπων, χωρίς βαρέα οχήματα, διότι αυτή είναι και η ευθύνη σου. Η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει, όσο και ότι και οι άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν και εισπράττουν τόσα χρήματα, είναι αυτή. Και παράλληλα, εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να κάποιο που έχει διπλώσει μια ανταλίκα να την τραβήξει, να την βγάλει σε μια έξοδο και να μπορέσει να λειτουργήσει, αφού την άφησε και βρίσκεται μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μείνανε 10 ώρες και πλέον εγκλωβισμένοι, ποιος τους απεγκλώβησε, αν είχαν θέματα υγείας ή όχι, ποιος τους έδωσε ένα μπουκάλι νερό ή ένα σάντουιτς, ποιος, αν δεν έπαιρνε ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο το στρατό για να μπορέσει να πάνε τα συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα παιδιά, τα στρατεύσιμα και να προσφέρουν τη βοήθεια αυτή, δεν θα είχαν δει δύο πρόσωπο. Ενδεχομένως, φαντάζομαι, θα έπρεπε να το κάνουν και νωρίτερα. Αυτό έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα και ήταν υποχρέωση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Χιονιάς ήταν πράγματι σοβαρός. Να κλειστούν δρόμοι, αλλά κεντρικές αρτηρίες είναι ανεπίτρεπτο. Και εκεί βέβαια δεν υπήρξε συντονισμός. Γιατί και το 1974 λέγαμε δύο πράγματα υπάρχουν: συνεργασία, συναπόφαση και συντονισμός. Ποιο είναι το συντονιστικό όργανο? Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πότε έγινε αυτό? Όταν μετά τις πυρκαγιές είδαμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει, άρα πολύ σωστά κάνανε ένα Υπουργείο. Το οποίο είναι Υπουργείο, στην ουσία το πρόλαβε ο Χιονιάς μετά τις φωτιές. Αυτό έγινε. Δηλαδή οι αρμοδιότητες του ποιες είναι, ποιος είναι ο μηχανισμός που έχει, μόνο συντονιστικός. Τίποτα άλλο. Θεωρείτε σωστή? Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να ενισχυθεί. Και με μέσα και αυτό προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει μια αίθουσα πολέμου προκειμένου να βρίσκονται όλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία στο να μείνει ελεύθερο το οδικό δίκτυο ή ο απεγκλαβισμός πολιτών. Είτε λέγεται αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, είτε λέγεται οι κύριοι οι οποίοι τους έχουν παρέχει τους δρόμους, είτε λέγεται πυροσβεστική, είτε λέγεται ακόμα και εκπρόσωπος του στρατού και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ανταυτού λοιπόν, επειδή είναι τέτοια τα φαινόμενα που δυστυχώς είναι δυσίωνες οι μελλοντικές διαδικασίες, θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα και στην πορεία. Δηλαδή, αν δεν γίνει γρήγορα αυτό στην πορεία και για το και καλοκαίρι και πιο συχνά, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όπως ήταν κάποια φορά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, εδώ θα έπρεπε όλοι να ενσκύψουν και να δουν πώς μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης. Διότι, ναι, μεν ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη στο τοπικό του κομμάτι και εκεί βέβαια έχει την ευθύνη και ο πολίτης. Διότι εδώ σου λέει, αφορά βέβαια το κεντρικό κράτος, το πώς θα ενισχύσει τους ΟΤΑ. Γιατί οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο προσωπικό. Δεν λέω να πάρουν μηχανήματα, διότι δεν μπορούν, θα πρέπει να πάρουν και ένα αντίστοιχο προσωπικό με ειδικές άδειες οδήγηση των μηχανημάτων αυτών. Είναι και πολύ υψηλό το κόστος. Άρα λοιπόν, είναι και πολύ υψηλό το κόστος και πολύ υψηλή η συντήρησή τους. Διαφωνώ. Δώσου τη δυνατότητα να ενοικιάσουν οχήματα με τους οδηγούς τους. Δηλαδή, μην πάει ο άλλος τώρα όπως τον ένα ερείτη, τον έχει με 550 ευρώ. Ποιος θα πάει στα 550 ευρώ να κάνει τον ένα ερείτη, τη στιγμή που παίρνανε 300 ευρώ την ημέρα? Σας λέω για δύσκολες περιπτώσεις και είχαν και επιδόματα. Ποιος θα πάει να το κάνει? Όταν δεν έχεις την ψηφιοποίηση των μετρητών της ΔΕΗ για να δεις πού ακριβώς βρίσκεται η βλάβη και πηγαίνεις, μην κοιτάτε τώρα, είχαν φέρει από παντού. Στην Αττική, από παντού συνεργεία του ΔΔΕ. Αλλά δεν γίνεται όμως να ψάχνουν να βρουν πού είναι όταν ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από χιόνι. Πώς θα φτάσει ο ΔΔΕ εκεί?
Άρα εκεί τι χρειάζεται? Χρειάζεται η άμεση παρέμβαση του Δήμου για απεγκλωβισμό και ενίσχυση πολιτών για θέματα έκτακτης ανάγκης. Είτε τρόφιμα είναι αυτά, αν δεν έχουν και το ρεύμα, είτε κάτι άλλο. Βέβαια, έθεσε κάτι ο κύριος Μπουρνούς, ο δήμαρχος που ήταν πριν πάνω σε αυτό που λέτε σχετικά με τον ΔΔΕ. Είπε ότι δεν θα έπρεπε και ο ΔΔΕ να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό. Δεν λέμε σε τέτοια τόσο μεγάλη έκταση, αλλά έναν μηχανισμό που να μπορεί να επιχειρήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Το να έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν καταρρεύσει ένας Δήμος και δεν μπορεί να ανοίξει, όπως είδαμε για παράδειγμα στα Βόρεια Προάστια, σημαίνει αυτόματα και ο ΔΔΕ δεν μπορεί να επιχειρήσει? Προσέξτε, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι εδώ με το σχέδιο ανάκαμψης το οποίο υπάρχει, προβλέπεται η υπογειοποίηση μεγάλων κομματιών της μεσαίας τάσης. Της τάσης εκείνης η οποία πάει στα νοικοκυριά. Διότι εδώ θα έχουμε πτώσεις δέντρων συνεχής. Έτσι είδατε τι γίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα και γρήγορα. Γιατί θα έχουμε και να ξαναχιονίσει τα ίδια θέματα. Θα έχουμε, μπορεί σε μικρότερη κλίμακα. Μπορεί να μην ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο κόσμος. Αλλά πάντα θα έχουμε διακοπές. Αυτό θα συμβαίνει. Άρα λοιπόν. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν μας έμαθε κάτι, ούτε η φετινή ούτε η περσινή καλοκαίρι? Μας έμαθε πολλά, πράγματα. Μας έμαθε πολλά πράγματα. Και εκείνο που είναι το κυριότερο είναι το εξής, ότι θα πρέπει η πολιτεία πραγματικά να οργανώσει αυτό το Υπουργείο το οποίο έχει φτιάξει και με μέσα. Όχι μόνο ηλεκτρονικά για να παρακολουθούν τα πάντα, για να υπάρχει άμεση ενημέρωση στον πολίτη, που εκεί ο πολίτης θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά την ενημέρωση. Και όχι άντε θα έρθουν να με βγάλουν ή οτιδήποτε άλλο. Πήραμε μάθημα όλοι από αυτή την κακοκαιρία. Και παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης τις επιλογές που κάνει ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Όταν επιλέγει τους άρχοντες του, να ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν κάτι από αυτή τη διαδικασία. Αν θα του γλιτώσουν την περιουσία, αν θα την προστατεύσουν, αν θα έχουν εντάξει τα σχολεία τους, αν θα ανοίγουν τους δρόμους, αν θα καθαρίζουν. Δεν είναι άντε ένας κομματικός φίλος έρχεται και μπαίνει και γίνεται δήμαρχος. Υπάρχει τελείως διαφορετική διαδικασία. Ο δήμαρχος είναι υπηρέτης για 4 χρόνια για να εξυπηρετεί τον πολίτη, να του προστατεύει την περιουσία και τη ζωή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον οι ευθύνες, γιατί ο Πρωθυπουργός άνοιξε και ένα άλλο κομμάτι, που αυτό δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Το δημόσιο να αποζημιώνει όπου φέρει βλάβες. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε λοιπόν αμέσως πώς υπάρχουν καταβολές της ΔΕΗ για σπίτια τα οποία μείναν χωρίς ρεύμα και το καθεξής. Και θα πρέπει να καταλάβουμε. Η Αττική Οδός που θα αποζημιώσει. Και η Αττική Οδός, άσχετα που θα καταλήξουν ή δικαστικά ή όχι. Το θέμα ποιο είναι, φίλε μου, εγώ παίρνω έναν δρόμο τον οποίο πληρώνω πάρα πολύ ακριβά. Και έχουν γίνει με δικά μου λεφτά και με ευρωπαϊκά χρήματα. Δηλαδή με τον κόπο του Έλληνα πολίτη. Και εσύ οφείλεις να με ενημερώσεις ότι εγώ δεν πρέπει να μπω μέσα γιατί κινδυνεύω να αποκλειστώ. Ή εφόσον μπήκα, θα ξαναβγώ. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να έχεις αλατιέρες σε ένα μόνο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ παλιά ήταν στο αεροδρόμιο, ήταν στην Ελευσίνα, έχεις 3-4 σημεία διάσπαρτες. Δεν μπορεί άλλες να μην έχουν πετρέλαιο κίνησης για να λειτουργήσουν. Διότι τη στιγμή. Γιατί αυτό θέλει το χιόνι. Το χιόνι είναι σαν τη φωτιά. Δηλαδή, ξεκινάει η φωτιά με ένα ποτήρι νερό της Βίνης. Περνάνε 2 λεπτά με ένα κουβά νερό. Περνάνε 5 λεπτά, 10 λεπτά, η φωτιά δεν πιάνεται. Θέλει έναν τόνο. Αν δεν έχεις τον τόνο, κάηκες. Το ίδιο συμβαίνει και με το χιόνι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς παραλιακοί δήμοι μείναν όταν έχουν δίπλα τους τη θάλασσα και μπορούσαν να πάρουν νερό από τη θάλασσα για να ρίχνουν στους δρόμους μαζί με το αλάτι και τα χιονιστικά τους, κεντρικούς δρόμους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι ελλείψεις ήταν από παντού. Δεν υπήρξε ένα συντονισμό καλό, με αποτέλεσμα κλείνει η Αττική Οδό. Μπλοκάρουν οι έξοδοι, οι είσοδοι. Έχει σταματήσει η διαδικασία από την Εθνική Οδό να έρχονται βαρύα οχήματα τα οποία πήγανε bypass μέσω της Αττικής Οδού. Όλη αυτή η διαδικασία, φεύγουν οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό το σύμπλεγμα, το πλέγμα που δημιουργήθηκε, είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει το αλαλούμ που είδαμε. Τη στιγμή που στρώθηκε το χιόνι πλέον, έκλεισε. Δεν έχει αλυσίδες, έμεινε εκεί και εκεί. Επιβραβεύτηκε ο εθελοντισμός. Πόσους ανθρώπους είδαμε εθελοντές να τρέχουν να βοηθήσουν και να προσφέρουν. Ακόμα και οι περισσότεροι ήταν ήδη. Άρα είναι πολύ, ήδη. Είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των ΟΤΑ, γιατί εδώ φαίνεται ο κυρίαρχος ρόλος των ΟΤΑ, αν λειτουργήσει σωστά. Άρα θέλουν ενίσχυση και με προσωπικό εξειδικευμένο και με υποδομές. Και με τεχνικά μέσα δηλαδή. Αλλά παράλληλα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που αφορά την πολιτεία κεντρικά είναι κυρίως ο συντονισμός. Δηλαδή μια πολιτική προστασία που να μοιάζει ο λίγον τι,
με λίγο με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να έχει ένα δικό της εξοπλισμό. Να είναι ενσάρτητο. Γιατί παλιά υπήρχε το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας. Το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας είχε δικά του μηχανήματα και τις ΔΕΚΕ προσπαθούσαν να ανοίγαν τους δρόμους. Σήμερα λοιπόν επαφίεσαι στον ιδιώτη. Απέτυχε ο ιδιώτης. Στην προκειμένη περίπτωση απέτυχε. Όπως αποτύχανε και άλλοι τομείς συνεργασίας στο δημόσιο. Ποιος την πλήρωσε, ο πολίτης. Ποιος την πλήρωσε μετά τον πολίτη, διότι εδώ όταν ζητάς εσύ να έχεις μια διαδικασία αλλαγής δεδομένων από την εμπειρία που έχεις, προκειμένου να μην έχεις στο μέλλον τα ίδια δεδομένα, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να βρεις τους επιστήμονες και το εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά ανθρώπους που έχουν πέσει στη φωτιά, που έχουν φτιαρίσει, όχι τον κολλητό σου, τον αρεστό σου ή τον βουλευτή, τον τάδε που θες να τον βγάλεις και δεν ξέρω που του πάνε τα τέσσερα. Θέλω να πω ποια είναι η πραγματικότητα. Θέλεις ανθρώπους με άποψη. Μου δίνεται όμως μια καλή ευκαιρία να ρωτήσω και κάτι, επειδή το είπα και πριν, έχετε τεράστια εμπειρία. Η διαχείριση αυτών των κρίσεων, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση της κρίσης της φετινής ή της Μύδειας ή άλλων τέτοιων κρίσεων το καλοκαίρι. Επειδή, ξαναλέω, έχετε τεράστια εμπειρία, είναι βαρόμετρο για τους, για τους εκάστοτε δημάρχους, δηλαδή θα παίξει ρόλο κάτι τέτοιο στις εκλογές που δεν είναι και πολύ μακριά, μιλάμε για 1,5 χρόνο και μετά. Και βεβαίως θα παίξει ρόλο, τι λέτε τώρα. Αν δηλαδή κάποιος τα πήγε καλά ή δεν τα πήγε καλά, αυτό θα είναι βαρόμετρο. Βέβαια είναι και σημαντικό, γιατί εκεί στη δυσκολία ο πολίτης βλέπει πώς λειτουργεί ο Δήμος, η διοίκηση, όταν λέει ο άλλος ότι έπαιρνα τηλέφωνο, δεν λέω για το Δήμο, σε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει και δεν απαντούσε κανείς, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Ή του λέγανε ερχόμασταν και δεν πηγαίνανε ποτέ, διότι ο πολίτης εκείνη τη στιγμή σε χρειάζεται. Όταν είναι απελπισμένος, όταν νιώθει αποκλεισμένος, εκεί θέλει τη βοήθειά του. Ή όταν είναι στον δρόμο αποκλεισμένος, πήγε κανείς να τον βοηθήσει. Όχι. Του πήγε κανείς κάτι αναγκαίο για να παραμείνει μες στο κρύο. Όχι. Είχε την ανάγκη του, δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τους μεταφέρανε κάπου αργότερα και πότε. Δηλαδή θέλω να πω λοιπόν ότι η όλη διαδικασία, αυτή η ιστορία ενώ θα έπρεπε να έχει έναν τέλειο συντονισμό, όταν ακούς τον άλλον και σου λέει ότι εμείς στεναχωριέστε, εμείς είμαστε έτοιμοι, τι σημαίνει είσαστε έτοιμοι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ποιος το πληρώνει αυτό το κόστος. Διότι θα υπάρχουν δυστυχώς και δυσβάσταχτες διαδικασίες κόστους σε αυτή την ιστορία. Από τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν, έτσι. Είναι μεγάλες οι ζημίες οι οποίες γίνονται, οι αποζημιώσεις που πρέπει να γίνουν στους πολίτες. Όχι μόνο αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εγώ φοβάμαι τα χειρότερα από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ότι όταν περιμένει άλλος να βρεθεί κάποιος στο πλευρό σου και έχει αποκλειστεί, έγινε αυτό. Και αν έγινε αυτό, θα εκτιμήσει ο πολίτης και στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται, αλλά θα πρέπει ο πολίτης όμως να σκεφτεί. Όταν πάει να επιλέξει τον άρχοντά του, τον τοπικό, δηλαδή τον υπάλληλο, τον καθημερινό που θα τον εξυπηρετεί, γιατί αυτό είναι ο Δήμαρχος, είναι εθελοντική στην ουσία η προσφορά του, με ευθύνες πάρα πολλές και ποινικές ακόμα. Όταν θα πάει να τον επιλέξει, να δει αν έχει κάποια γνώση από τα τεκτενόμενα. Αν είναι συνεργάτες, το όχι γιατί μας είναι όμορφοι, είναι ωραίοι, έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν τα μανίκια ή έχουν ασχοληθεί με κάτι. Αν έχουν κάποια στοιχειώδη μόρφωση με το αντικείμενο, διότι αυτό είναι που σου δίδει περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις σαν δήμαρχος. Δεν είναι τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το καλημέρα σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Okay. Πολύ καλή η ψηφιακή μεταρρύθμιση για την εξυπηρέτηση. Η μεταρρύθμιση όμως αυτή πρέπει να πάει και βάθος και πρέπει να γίνει και στο πολιτικό σύστημα. Αυτό που είδαμε εμείς σε μία βουλή να συζητάνε όλα τα άλλα εκτός από τα θέματα τα οποία μας απασχολούσαν. Τρία πράγματα είπε ο Πρωθυπουργός. Να γίνει ένα war room προκειμένου να παραβρίσκονται όλοι. Δεύτερον, να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία απεριόριστη, εξειδικευμένοι άνθρωποι, ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα. Δηλαδή, πώς ενισχύεις αυτή την πολιτική προστασία για να αντιμετωπίσεις την πορεία. Διότι ο ξενοκράτης είναι ένα σχέδιο πετυχημένο. Δεν σου απελευθερώνει την Αττική Οδό ή την οποιαδήποτε άλλη οδό αν έχουν γίνει λάθη. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Ναι. Εδώ είναι λοιπόν χρειάζεται έψυχο, έψυχο, έμπειρο προσωπικό. Αλλά και προσωπικό που είναι ψημένο, κατάλληλο. Γιατί συνήθως, μην ξεχνάμε τι είχε συμβεί. Δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω. Γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι φέρουν ευθύνες. Και υπάρχει επιμερισμός ευθυνών. Όμως δεν υπήρξαν θύματα. Θέλω να πω ότι η προγενέστερη κυβέρνηση την πρόληψη, αλλά και την ασφάλεια, την είχε, πώς να σας πω, την είχε πολύ πεταμένη. Δεν υπήρχε.
Γιατί λέγανε ασφάλεια, δεν πειράζει, θα το συζητήσουμε στην πορεία και τα αποτέλεσματα τα είχαμε δει. Εδώ υπάρχει μια σοβαρότητα. Μπορεί να γίνανε λάθη, παίρνει την εμπειρία σου και προχωρά. Αποκλείστηκε η Αττική. Ναι, αποκλείστηκε. Μπορούσαν, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι ανταπεξήλθαν. Που ήταν έξυπνοι. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι παραθαλάσσιο δήμο, δεν μου κόβει το βιολίο εκεί που ρίχνω αλάτι να πάρω νερό από τη θάλασσα και να ρίξω στου δρόμου μου. Με τα βιντεοφορά όπω έκαναν και δήμοι. Ένα απλό παράδειγμα σου λέω. Ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, το 2008 που είχαμε επίση τεράστια ποσότητα, γιατί δεν κλείσαν οι δήμοι μα. Γιατί προνοήσαμε από το βράδυ πρωτού ξεκινήσει το φαινόμενο να έχουμε ρίξει αλάτι, να έχουμε έτοιμα και δεν έχουμε παντού φορτωτά. Θέλει μπόμπκα στο μικροδρόμο μου, είναι παρκαρισμένο δεξιά-αριστερά αυτοκίνητα. Τι πα και νοικιάζει, αδελφέ. Έχει προσέξει ποια είναι η γεωγραφία τη πόλη σου και πώ είναι οι δρόμοι σου, πώ είναι διαμορφωμένη και πώ λειτουργεί η ζωή τη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να την απελευθερώσει. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι κλαδέψανε δέντρα προκειμένου εκεί που είναι επικίνδυνα, που είναι, δεν είναι και εύκολο αυτό, που περνάνε οι γραμμέ τη ΔΕΗ. Περιμένουμε λοιπόν να μπουν ψηφιακοί μετρητέ. Για να μπορούν να βρουν άμεσα που είναι το πρόβλημα. Περιμένουμε να γίνει υπογειοποίηση. Όλα αυτά πολύ είναι σημαντικό. Σύγχρονη ταμείο ανάκαμψη. Άρα, άσχετα από αυτό, ο πολίτη σου δίνει τράτο. Θα σε κρίνει από αυτά που κάνει, όχι από αυτά που λένε οι άλλοι. Από αυτά που λένε οι άλλοι δεν μετράνε. Σου λέει, εγώ εγκλωβίστηκα, φίλε μου. Έπαθα τη ζημιά μου. Ταλαιπωρήθηκα. Πες μου λοιπόν, πώς μου το διορθώνεις. Αν δει πραγματικά ότι υπάρχει διόρθωση, θα σου πει μπράβο, ρε φίλε. Το κάναμε το λάθος, αλλά τώρα προχωράμε σωστά. Τα λόγια μας κουράσανε. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε, κύριε Καλοκαιρόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό σας απόγευμα.